του Πάου Κουλούρας, τον κύριο Μαζαρίδη. Γιάννη, βλέπω κάνατε μια πολύ καλή δουλειά όλο τον χρόνο, αλλά σήμερα ήταν και ο καιρός βροχερός, δεν πήγατε και πολύ καλά. Δεν πειράζει. Για το σημερινό το μάτς, η εμφάνιση της εικόνας μας αφήνει ελπίδες, γιατί παρόλο το κακό γήπεδο, η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο μας είναι αυτό, να παίζουμε ποδόσφαιρο. Αποτελείται η ομάδα μας από πολλούς μικρούς παίκτες, 16, 17, χρονών 18, συν κάποιες προσθήκες μεγάλων εδώ από το χωριό που προς τιμή τους βοηθάνε την ομάδα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα σύνολο από παιδιά που να μπορέσουν αργότερα να κάνουν το άλμα να φύγουν από τον νομό. Γιατί ο νομός δεν πιστεύω ότι έχει κάτι να τους προσφέρει. Βλέπω έχετε όλο νέα παιδιά και κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Κοίταξε, εμείς καταφέραμε εδώ στη σχολή του ΠΑΟΚ στην Κουλούρα με τη βοήθεια του χωριού να δημιουργήσουμε μια κατηγορία η οποία δεν υπάρχει γενικά στην ένωσή μας. Γιατί έχουμε το παιδικό και μετά το παιδικό καλούμαστε να πούμε ότι αυτό το παιδάκι των 15 χρονών είναι άντρας. Αυτό το παιδάκι είναι έφηβος. Δεν είναι άντρας. Δεν μπορεί κατευθείαν αυτό το παιδί να πάει να παίξει στο ανδρικό πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο λόγω σωματικών προσόντων. Εμείς καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα. Έχουμε βέβαια δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται Θεσσαλονίκη, η μία σε ειδικό όμιλο, και έχουμε καταφέρει να κατεβάσουμε και μία ομάδα αφού του στυλ στο τοπικό εδώ το πρωτάθλημα στην Α2. Το κακό είναι που οι άλλες ομάδες δεν έχουν τόσο νέα παιδιά και δεν μπορεί να υπάρχει τόσο ανταγωνισμός όσο πρέπει. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που μας λυπεί. Είναι ότι είναι πρωτοποριακό αυτό να υπάρχουν δύο όμιλοι από 12 ομάδες η μία και 10 οι άλλοι. Πολύ... Να παίζουμε μόνο 18 παιχνίδια εμείς. 18 παιχνίδια άλλοι έχουν πρώτο γύρο. Εμείς καλούμαστε να βγάλουμε ένα πρωτάθλημα. Και σας είπα, ο στόχος είναι αυτά τα παιδιά να πάρουν παιχνίδια. Όταν το πρωτάθλημά μου έχει διακοπεί σε μια εβδομάδα, ένα μήνα. Μετά πάλι ρεπό. Μετά ξαναδιακοπεί και τελειώνω 16 Μαρτίου. Είναι λίγο δύσκολο για μας να λειτουργήσουμε έτσι. Για την ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο. Και το στραβοπάτημα σου στοιχίζει κάπου. Γι' αυτό και όλες οι ομάδες βλέπετε ότι είναι, όλες οι ομάδες είναι κοντά. Δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Έγινε κύριε Μαζαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε από εδώ και πέρα πάντα μέσα στα γήπεδα επιτυχίες και η δουλειά σας μέχρι το τέλος αυτό που θέλατε να πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σας. Καλό έργο κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.